πέρασε ένα, μια παρέα λοιπόν Αθηναίων από το χωριό. Ναι. Ταιριάκι πέρασε το από μου. Λοιπόν, ο ποιο μου τάξη τότε ήταν μικρό. Ναι. Ήξερα ότι παρήγγειλαν οι άνθρωποι αμελέτητα. Ναι. Δεν ήξερε ο ποιο μου τι είναι αυτά, δεν τα έχει ξανακούσει. Δεν τα είχε μελετήσει. Πολλοί κόσμοι τα έφαγε και δεν ήξερε τι είναι. Ναι, και πάει στη γιαγιά μου τώρα. Τη μάνα του λέει ρε μάνα, λέει αυτή η μισή τα λέει αμελέτητα. Τι είναι λέει αυτά. Άλλοι κουταλάδε λέει πέρα. Μα λέει τι μάλλας λέει ρε μάνα, ποια μελέτητα λέει μισήσα, τι είναι αυτά, βρε κουνταλάδες λέει, αυτοί που δεν ορτώνουν να μπουν σε μέσα. Αυτή γιατί λέει από μένα πόξο, είναι κουνταλάδες. Δεν το ξέρεις καλά, η γιαγιά φαίνεται δεν σου έμαθε καλά. Έλα από εγώ να σου το μάθω εγώ. Μια γονή πηγαίνει στη γιαγιά και του λέει «Ρε γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι, με τον παππού του 69 το καμνέτη, δεν καλό με τον πεθαμένος». Και μια γονή πηγαίνει η γιαγιά, βρίσκει το σπίτι το λόγι μου και χόρευε. Κορτσόδοκι του λέει «Γιατί είσαι κολόμπαρο και χορεύεις, γυμνό δηλαδή». Εδώ και θα έρθει ένας γείτονας θα μας έχει με το μύθο, θα μας γελάει. Δεν είμαι καλή γιαγιά, γυμνή δεν βλέπεις ότι φορώ τη στολή του έρωτα. Όχι εσύ γιαγιά σου λέει πότε σε έρθει ο παππούς θα το βουλέψω καλά. Το βράδυ του γυρούς ο παππούς από το χωράφι, τα βγάζει και η γιαγιά και πλακώνει τα τσιφτετέλια εκεί. Πάει ο παππούς, καλά μαριλουλάθηκες, γιατί ξεκουρουμπάρεις και σ' έρθει εδώ μέσα να γελάει. Δεν είμαι βρε κουλόπαρα, έχω τη στολή του έρωτα. Ναι, μα είσαι ναι, μα είσαι, γιατί δεν πατούσε ένα σύνδρομο και έβαλε σχολή. Δεύτερη έκδοση του 69. Ακούω ένας βρασταυνός του 69, είναι καλή στάση. Πάει η γυναίκα και λέει, απόψε έμαθα μια πολύ καλή στάση, θα γκάμουμε απόψε, λέει. Ποια ρε, λέει, να του 69. Τι γαδιάσκα, λέει, και βλέπε να δοκιμάσει το 69, τον ξέρει για τον ένας, αερίσκει δηλαδή το άνθρωπο. Σε ξαναβολεύεται από εκεί, ξαναερίσκει, του λέει, κάμε και η τσάνηση 67 και τελείω, δεν μπορώ έτσι.